λαμπάδιασε στις φλόγες μέσα στο πάρκινγκ της εφορίας στο Ηράκλειο και κανείς δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σε αυτή τη χώρα είναι τόσο πρόχειρα όλα φτιαγμένα που ζούμε κατά τύχη. Ο λόγος για το όχημα ενός φορολογούμενου που ούτε 10 λεπτά πριν το είχε παρκάρει στο πάρκινγκ της ΔΟΗ και το είδε να γίνεται παρανάλαμα του πυρός. Αυτό που θεωρώ αδιανόητο είναι ο καθένας να κάνει αυθαίρετα εργασίες και μάλιστα εργασίες οι οποίες μπορεί να ολάψουν τον συνάνθρωπό του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 περίπου το μεσημέρι. Ο άνδρας μόλις είχε παρκάρει και είχε μπει μέσα. Όπως λέει, όταν μέσα στην εφορία άρχισαν να φωνάζουν ότι έξω είχε ένα αυτοκίνητο πάρει φωτιά, ούτε κατά διάνοια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν το δικό του. Άκουσα φωνές ότι κάποιο αυτοκίνητο καίγεται. Οπότε από περιέργεια βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει και είδα το αυτοκίνητό μου μέσα στις φλόγες. Είχατε δει την ώρα που παρκάρατε κάτι, σας έκανε κάτι εντύπωση? Είχε κάποια σκόνη από κάψιμο κλαδιών, αλλά δεν είχε καμία σήμανση, φαινόταν ότι δεν είχε φωτιά, δεν έβγαινε καπνός, οπότε λέω είναι μια παλαιότερη τέλος πάντων κάψη κλαδιών, οπότε θεώρησα να το παρκάρω, σωστό να το παρκάρω. Στο σημείο που άφησε ο άτυχος άνδρας το αυτοκίνητό του, όπως όλα δείχνουν, τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν κάψει λιόκλαδα που είχαν κόψει από τα 4 συνολικά ελαιόδεντρα που βρίσκονται μέσα στο χώρο του πάρκινγκ. Αν και τόσο ο ιδιοκτήτης του μοιραίου οχήματος, όσο και οι υπόλοιποι οδηγοί που πάρκαραν εκεί κοντά δεν είδαν κάτι περίεργο, εν τούτης η φωτιά δούλευε μάλλον κάτω από τις τάχτες και έκανε παρανάλωμα του πυρός το όχημα του άτυχου άνδρα. Θα μπορούσε να ήταν το παιδί μου μέσα, το παιδί οποιοδήποτε, η γυναίκα μου. Θα μπορούσε να έχει καταστραφεί ολόκληρη η ζωή μου. Στο χώρο του πάρκινγκ της εφορίας επικράτησε αναστάτωση και πανικός μεταξύ των οδηγών που προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα οχήματά τους. Από τη φωτιά, μικρότερης έκτασης ζημιές υπέστη ένα ακόμη όχημα που έντρομοι προσπάθησε να απομακρύνει δίπλα από το λαμπαδιασμένο αυτοκίνητο μια γυναίκα που επίσης είχε παρκάρει χωρίς καν να αντιληφθεί το παραμικρό. Αδιανόητο αφενός. Αφεντέρου, εντάξει. Πιστεύω, επειδή έχει μεικτή ασφάλεια το αυτοκίνητο, να με καλύψει. Άμεσα στο χώρο του πάρκινγκ έφτασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες, αλλά και το ανακριτικό της πυροσβεστικής που διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.